στο σημερινό αναλυσέτο μιλάμε για την ναρκισσιστική διαταραχή και κατ' επέκταση για την ναρκισσιστική κακοποίηση. Η οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Κανδεράκη μας βοηθά να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για ναρκισσιστική διαταραχή και κακοποίηση. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως για να ακούσουμε τα 9 χαρακτηριστικά μιας ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Για να έχουμε ή να χαρακτηριστεί κάποιος με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, θα πρέπει να πληρεί την πλειοψηφία από τα εξής 9 χαρακτηριστικά, Ανδριανή. Σημειώνετε, παρακαλώ. Το ένα είναι ένα υπερμεγέθης εγώ που θέλει συνέχεια να φανεί. Είναι αυτοί που στη συζήτηση θα συζητάμε για ταξίδια και θα πούνε «Εγώ να σου πω που έχω ταξιδέψει». Θα συζητάμε για δουλειές. Ξέρεις τι δουλειές έχω κάνει εγώ. Ξέρεις από πότε δουλεύω και τι προκοπή και τι εργατικός. Είναι αυτό που η οποιαδήποτε συζήτηση περιστρέφεται και έρχεται πάντα στο εγώ. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι αφού ακριβώς είναι αυτό το υπερμεγέθης εγώ, αναζητούν, επιδιώκουν την επιβράβευση και την αναγνώριση παντίους τρόπους. Δηλαδή, δεν θα κάνω μια δουλειά που την αγαπώ, να τη δημοσιεύσω στα media και να χαρώ για το αποτέλεσμα, αλλά θα κάνω μια τέτοια δουλειά ώστε να πάρω παραπάνω likes. Δεν θα φέρω μια ψυχολόγο ή δύο που έχεις εσύ απόψε να μιλήσουν για να ενημερωθεί ο κόσμος, αλλά θα φέρω ένα ζευγάρι και την κόμενα του κυρίου να μαλλιοτραβηχτούν στην εκπομπή, γιατί έτσι θα έχω χιλιάδες ακροαματικότητα. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο. Επιζητώ την επιβράβευση και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα μετά εκεί. Το άλλο, Ανδριανή, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν επιδέχονται κριτική. Γιατί για τα πάντα είναι τέλειοι. Φταίνει οι άλλοι. Ο γυαλός είναι στραβός. Όχι εγώ στραβά αρμενίζω. Έχουν πάρα πολύ οξύθυμο χαρακτήρα. Δηλαδή δεν έχουν αυτοκυριαρχία στα συναισθήματά τους. Εκρήγνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή και χωρίς το ερέθισμα να ανταποκρίνεται στην αντίδρασή τους. Έχουν αδυναμία σε ενσυναίσθηση. Να καταλάβουν πώς νιώθω εγώ, τη θέση. Δεν μπορούν να μπουν στη θέση τη δικιά σου ή του οποιοδήποτε έχουν απέναντί τους. Δεν μπορούν να καταλάβουν η δικιά τους συμπεριφορά τι επίπτωση έχει στους αποδέκτες. Με αποτέλεσμα αυτό τους κάνει πάρα πολύ σκληρούς και πολλές φορές και εκδικητικούς. Ότι θέλουν να έχουν τον έλεγχο στα πάντα. Άρα γίνονται αιμονικοί με τους ανθρώπους. Και η δικιά τους η άποψη είναι Ευαγγέλιο. Δεν επιτρέπεται να έχεις άλλη άποψη. Μάλιστα. Και πώς δεν υποκλίνεσαι στη δικιά τους την άποψη. Ωραία. Και αυτό τους κάνει, αυτά τα δύο προηγούμενα, η αδυναμία να έχουν ενσυναίσθηση και να έχουν συνέχεια τον έλεγχο, είναι το επόμενο χαρακτηριστικό ότι έχουν πολύ ρηχά συναισθήματα. Και αντίστοιχα λοιπόν, επειδή τα συναισθήματά τους είναι πολύ ρηχά, το εύρος είναι πολύ μικρό, για να μπορέσουν να νιώσουν και ήδη και κατόρθωμα, εστιάζονται στα φαινομενικά, δηλαδή στα superficial, στην επιφάνεια. Ας ακούσουμε τώρα από τη Μαρία πώς δημιουργείται, πώς γεννιέται ένας νάρκισσος και πώς αυτό το χαρακτηριστικό εξελίσσεται σε διαταραχή. Κρατήστε εδώ τον ρόλο των γονιών και ιδιαίτερα της μητέρας. Εισπράττει το παιδάκι. Όταν εγώ εκφράζω συνέστημα, η μητέρα καταραίει. Όταν εγώ εκφράζω συνέστημα, δημιουργείται πρόβλημα στην οικογένεια. Όταν εγώ εκφράζω πολύ ενθουσιασμό ή θλίψη ή δυσφορία, όταν εγώ εκφράζω συνέστημα, κάτι δεν πάει καλά. Και θα έρθει μετά αργότερα εκείνη η μητέρα να πει «Μπράβο σου που πήρες το μετάλλιο στο κολύμπι. Μπράβο σου που ήσουν πολύ καλό στην παράσταση. Μπράβο σου που πήρες το lower». Άρα από τη μία έχουμε μία μαμά, ένα γονιό που δεν αφήνει στο παιδί το περιθώριο να εκφράσει το συναίσθημα, άρα και μετά ένταση. Να το μάθει και να τα διαχειριστεί αυτά τα συναισθήματα. Άρα το παιδί τι κάνει, τα μπλοκάρει. Τα μπλοκάρει. Για να μην δημιουργήσει πρόβλημα ή κακό στη μαμά. Ναι. Και μετά έχουμε και τον γονιό την ίδια στιγμή που αναζητά, επιβραβεύει το παιδί μόνο στις επιτυχίες του. Ναι. Ή ασχολείται με το παιδί σε μόνο μετρήσιμα χαρακτηριστικά και όχι σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν 4 είδη ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Ας τα δούμε ένα προς ένα. Το ένα λοιπόν είναι ότι είναι αυτός που έχει το μεγάλο, το υπερμεγέθης εγώ και θέλει να πιάνει όλο το χώρο. Αυτός ο άνθρωπος, αν έχει δίπλα του μια γυναίκα που θέλει και αυτή να κάνει ένα project, να κάνει ένα μεταπτυχιακό, να κάνει μια δικιά της επιχείρηση, εσύ δεν είσαι άξια. Το δεύτερο είναι ο μοχθηρός ναρκισσιστής. Βλέπε Τραμπ. Που όχι απλώς θέλει να προβληθεί, αλλά είναι και διατεθειμένος να πει ψέματα, να χρησιμοποιήσει δόλο προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, που δεν σταματάει με τίποτα. Το άλλο είναι το κεκαλυμμένο. Είναι οι άνθρωποι που θα πούνε
Αχ, να σου πω εγώ τι προβλήματα που έχω στη ζωή μου και τι αρρώστιες και τι ο άντρας μου στο κρεβάτι και είμαι άνεργη και θα ήμουν, αν ήμουν σε άλλη εποχή και αν είχα άλλες συνθήκες και αν η κοινωνία ήταν αλλιώς, εγώ θα είχα θριαμβεύσει, εγώ θα είχα κάνει καριέρα. Είναι αυτός ο οποίος δεν φωνάζει κοίτα το εγώ μου, αλλά λέει κοίτα εγώ αξίζω την προσοχή σου γιατί έχω αξιόλογα προβλήματα. Και το τελευταίο είναι το θέλω να σώσω τον κόσμο, αλλά να έχω δίπλα και μια κάμερα ή ένα κινητό να το ανεβάζω να το δείχνω. Η επόμενη ερώτηση είναι κομβική σημασίας. Μπορώ να ζήσω δίπλα σε έναν άνθρωπο με ναρκισσιστική διαταραχή και να διατηρήσω την ψυχική μου ηρεμία, υγεία και νυφαλαιότητα? Εάν είναι ο γονιός μου, γιατί είναι και η τραγωδία να έχω μεγαλώσει με ένα γονιό ναρκισσιστή, και δεν μπορώ να τον αλλάξω, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσω τις προσδοκίες που έχω από αυτό το γονιό και να επαναπροσδιορίσω τι σχέση και τι συναίσθημα μπορώ να πάρω. Εάν είναι σε ένα γάμο που δεν θέλω να φύγω ή σε μια σχέση που δεν θέλω να φύγω, να επαναπροσδιορίσω τις προσδοκίες που έχω. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και το εξής. Στην αρχή μιας γνωριμίας, για να νιώσουν ότι τα καταφέρανε, θα φλερτάρουν και θα κορτάρουν μία κοπέλα και θα κάνουν πράγματα extravagant. Θα κάνουν. Θα νιώσει μοναδική. Θα νιώσει πριγκίπισσα. Οπότε αυτές οι πρώτες 4 εβδομάδες, 5 εβδομάδες, 2 μήνες, θα τις θυμάται και θα λέει μα ήμασταν καλά στην αρχή. Και θα έχουν περάσει 10 χρόνια κακοποίησης, ας πούμε μετά. Αλλάζει ναρκισσιστής? Αυτή είναι μία ερώτηση που μάλλον κρύβει πολλές προσδοκίες. Ο μόνος που δεν αλλάζει είναι ο νάρκισσος. Αυτό δεν είναι απλώς θέμα συμπεριφοράς που του ξέφυγε, ότι είναι διαταραχή και ότι δεν αλλάζει. Η τελευταία μας ερώτηση είναι πώς βγαίνουν τα θύματα από τη σχέση τους με έναν άνθρωπο με ναρκισσιστική διαταραχή. Και αναφέρουμε τον όρο θύματα, διότι η διαταραχή αυτή δημιουργεί κακοποιητική συμπεριφορά. Καταρχήν να το συνειδητοποιήσει, να ξέρει τι έχει απέναντί του και μετά ό,τι συμβαίνει να μην το παίρνει προσωπικά σαν απόρριψη. Ότι συμπεριφέρεται έτσι γιατί εγώ δεν αξίζω. Οι συνέπειες μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη και ότι χάνω μετά το μέτρο. Διότι συζητάω με τον άλλο και με βγάζει πάντα λάθος. Γιατί είπαμε ο γελός είναι στραβός, δεν φταίει να λαμβάνει ευθύνη. Χάνεται η αυτοπεποίθησή μου, η αυταξία μου, γιατί μου τα φορτώνει πάντα όλα εμένα. Άρα κάτι δεν κάνω εγώ καλά, εγώ είμαι στραβός. Οπότε αρχίζω και αμφισβητώ τον εαυτό μου. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά, όταν τελικά θα βγουν, βγαίνουν διαλυμένοι από αυτό. Είτε είναι συνεργασίες, είτε είναι υπαλληλική σχέση, είτε είναι σύντροφοι. Δύσκολο το θέμα που πιάσαμε σήμερα. Η Μαρία ήταν κατατοπιστική και σαφής, τόσο για τους ανθρώπους με ναρκισσιστική διαταραχή, όσο και για όσους ζουν μαζί τους. Αν αισθάνεστε ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, παρακαλώ μοιραστείτε το μαζί του για να φτάσει η σωστή πληροφορία εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Για μας είναι πολύ σημαντικό να κάνετε ένα like στο συγκεκριμένο βίντεο, αν φυσικά εμπίπτει και στα δικά σας ενδιαφέροντα, για να δούμε πώς συντονιζόμαστε και αν όλα αυτά που ετοιμάζουμε για σας όντως σας αφορούν. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις με όλα μας τα νέα βίντεο. Καλή συνέχεια!